Βρισκόμαστε στην 187η ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ. 187 μέρες από την 7η Οκτωβρίου συνεχίζουμε. Και ναι, ο πόλεμος συνεχίζεται ακόμα και τώρα και στη Γάζα. Συνεχίζεται ακόμα και στη Γάζα και με τη βοήθεια του Θεού θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την απόλυτη εξολόθρευση και εξόντωση της Χαμάς. Ένα αυτοκρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι που το Ισραήλ να κυριαρχεί στη Γάζα. Προσέξτε, να κυριαρχεί στη Γάζα. Στρατιωτικά, πολιτικά, εδαφικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα καλύτερα φυσικά και εδαφικά απόλυτα. Κανονικά θα έπρεπε και να πετάξουμε εντελώς όλο τον ψευτοπαλαιστινιακό εχθρό, θανάσιμο, δολοφονικό, ναζί εχθρό, μέσα από όλη τη Γάζα. Κανονικά. Επίσης, ο πόλεμος θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την απελευθέρωση και του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου από τα χέρια της Χαμάς και των υπόλοιπων τρομοκρατικών ψευτοπαλαιστινιακών ισλαμοναζιστικών οργανώσεων στη Γάζα. Δεν δύναται να πρέπει το Ισραήλ να υποχωρήσει μετά την 7η Οκτωβρίου μπροστά στους τρομοκράτες, κάνοντας τα χατήρια τους, απελευθερώντας εκατοντάδες με χιλιάδες τρομοκράτες δολοφόνους και σε αντάλλαγμα να πάρει τουλάχιστον 30 με 40 Ισραηλινούς ομήρους που δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί, τη στιγμή που άλλοι γύρω στους 90 με 100 θα είναι ακόμα στην ομηρία. Θα είναι ακόμα στην ομηρία και κανείς δεν θα ξέρει το τέλος τους. Δεν δύναται κάτι τέτοιο. Επιπλέον, το Ισραήλ έπρεπε να κάνει να απελευθερώσει τους ομήρους με δυναμικό τρόπο. Με απόλυτο δυναμικό στρατιωτικό τρόπο και όχι με υποχωρήσεις μπροστά στους τρομοκράτες. Επιπλέον, ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την εξόδωση της ανώτατης ηγεσίας της Χαμάς. Μπορεί να έρθουν και άλλοι μετέπειτα, δεν μας ενδιαφέρει. Μέχρι να έρθουν και άλλοι πρέπει τώρα να εξοντωθεί ο ίδιος ο Σινουάρ, ο ίδιος ο Ισμαήλ Ανία και οι όλοι οι υπόλοιποι, ενώ για την ανώτατη εξουσία της Χαμάς, αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν δύναται η μία από τις κόρες του Ισμαήλ Ανία να είναι εδώ και μήνες, προσέξτε, εδώ και μήνες και πριν την 7η Οκτωβρίου και μετά την 7η Οκτωβρίου να είναι ασθενής και να περιθάλπτεται σε Ισραηλινό νοσοκομείο μέσα στο ίδιο το Ισραήλ και να τη συμπεριφέρονται με το Γάντι. Δεν δύναται. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή, πρώτα απ' όλα έτσι και αλλιώς δεν έπρεπε να ήταν εδώ πέρα με καθόλου. Αλλά ακόμα και μετά την 7η Οκτωβρίου έπρεπε από την πρώτη στιγμή, μετά την 7η Οκτωβρίου τουλάχιστον, να συλληφθεί και να χρησιμοποιηθεί και αυτή ως ένα είδος, πώς το λένε, κάρτας ανταλλάγματος για τους δικούς μας ομήρους. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Το βαθύ κράτος της αριστεράς που το παίζουν ανθρωπιστές, το παίζουν δημοκράτες, το παίζουν φιλελληνιστές και όλες αυτές τις αρλούμπες της αριστεράς παγκοσμίως, είναι οι χειρότεροι απάνθρωποι. Είναι οι χειρότεροι άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί και καλά, στο όνομα μιας δίθεν ψεύτικης ειρήνης, είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τον ίδιο τους το λαό. Και εδώ πέρα θέλω να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί για να καταλάβει κάποιος τι πάει να πει η αριστερά, όχι μόνο βέβαια στο Ισραήλ, παγκοσμίως είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, πριν 2-3 μέρες ψόφισε μέσα στις Ισραηλινές φυλακές ένας 60χρονος, 62χρονος, κάτι τέτοιο τρομοκράτης, ισλαμιστής, ψευτοπαλαιστίνιος τρομοκράτης, ο οποίος ήταν νομίζω από την Φάταχ και ο οποίος πριν χρόνια, την δεκαετία του 80, έσφαξε αυτός μαζί με άλλους κάποιους τρομοκράτες, έσφαξε με τον χειρότερο τρόπο έναν Ισραηλινό στρατιώτη, τον Μωσέ Ταμάμ, αιωνία η Άγια Μαρτυρική μνήμη του, ήρθε ο κύριος να κατοικηθεί το αίμα του Ασίμι Κόμνταμο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος αυτός τρομοκράτης, ισλαμιστής, ψευτοπαλαιστίνιος τρομοκράτης, όχι μόνο έσφαξε τον Ισραηλινό στρατιώτη, τον Μωσέ Ταμάμ, αλλά τότε, μιλάμε τη δεκαετία του 80,
τον σφάξανε βασανίζοντάς τον, βγάζοντάς του τα μάτια, κόβοντάς του τα χέρια, τα γενετικά του όργανα, όσο ακόμα ήταν ζωντανός. Δηλαδή τον σκοτώσανε και τον δολοφονήσανε με τον χειρότερο τρόπο, αυτά που είδαμε και την 7η Οκτωβρίου. Όταν βρέθηκε το πτώμα του τότε άμυρου στρατιώτη Μωσέ Ταμάν, βρέθηκε τόσο διαμελισμένο και κακοποιημένο που ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί. Και σύμφωνα με την τότε αυτοψία φαίνεται ότι βασανίστηκε όσο ακόμα ζούσε, δηλαδή οι ακροτηριασμοί γίνανε πάνω του όσο ακόμα ζούσε. Okay. Αυτό το σκουλίκι, ο συγκεκριμένος αυτός τρομοκράτης, Walid Dacca, όπως λεγότανε, καταραμένο το όνομα και η μνήμη του στους αιώνες των αιώνων, έζησε όλα αυτά τα χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές μια ζωή και κότα, γιατί να είναι καλά η αριστερή, και καλά, δίθε μιλάω, εντάξει, να είναι και καλά όλες αυτές οι αριστερές ΜΚΟ, που κάνουν τα πάντα για να υποστηρίξουν τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες μέσα στις Ισραηλινές φυλακές. Να είναι καλά το βαθύ κράτος της αριστεράς, που κάνει τα πάντα τόσα χρόνια να υποστηρίξει τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες μέσα στις φυλακές και να τους έχει με το γάντι. Λοιπόν, για να μην λέει ο κόσμος και καλά δήθεν. Τώρα προσέξτε. Ο συγκεκριμένος αυτός τρομοκράτης έφτασε σε σημείο τέτοιο μάλιστα που να θεωρείται από την Ισραηλινή αριστερά στο Ισραήλ, προσέξτε, από την Ισραηλινή αριστερά, να θεωρείται ως αγωνιστής της ελευθερίας. Και φτάσαμε σε σημείο τέτοιο που τώρα που ψόφισε αυτό το σκουλίκι, μία ακροαριστερή, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ. Προσέξτε, του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ. Βγάζει και γράφει στο, που κάπου στο Facebook, στο Twitter, δεν ξέρω ακριβώς πού, έρχεται και γράφει μια ευολογία για τον τρομοκράτη. Όπου του γράφει ότι κοίτα να δεις, φεύγεις αγαπημένε μου φίλε, ήσουνα για εμένα ίνδαλμα αγωνισμού, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη αυτή, πως λέγεται, Ανάτ Ματάρ λέγεται, λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη υποτίθεται ότι είναι Ισραηλινή, υποτίθεται ότι είναι Εβραία και υποτίθεται ότι είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Αυτό το ακροαριστερό σκουλίκι, προσέξτε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια λέει τέτοιες προδοτικές, λέει τέτοια προδοτικά πράγματα και κάνει διάφορες υποστηρίξεις ανοιχτές μπροστά στους μαθητές της, στους φοιτητές της υπέρ της ψευτοπαλαιστινιακής τρομοκρατίας. Και το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ την αφήνει ανενόχλητη να συνεχίζει να διδάσκει μέσα στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Γιατί και οι υπόλοιποι καθηγητές του Πανεπιστήμιου του Τελαβίβ έχουν τα ίδια μυαλά. Και αυτή η αφρόκρεμα της αριστεράς, αυτό το βαθύ κράτος της αριστεράς που έχει διεισδύσει στα πανεπιστήμια μας, στο ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, στις ανώτατες ακόμα και θέσεις του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών, της εισαγγελίας και ούτω καθεξής, μας τρώει τα σωθικά εκ των έσω. Στην αστυνομία επίσης. Και μόλις τον τελευταίο 1,5 χρόνο προσπαθεί ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Ιταμαρ Μπενγκβίρ, να αλλάξει λίγο το σώμα της αστυνομίας, ξυλώνοντας τους αριστερούς και φέρνοντας μέσα πατριώτες. Και κάνουν τα πάντα το βαθύ κράτος για να μην πετύχει αυτό το πράγμα. Να μην πετύχει να βάλει δεξιούς πατριώτες μέσα στις ανώτερες θέσεις εξουσίας της αστυνομίας. Πόσο μάλλον όταν τον 1,5 χρόνο το προηγούμενο προσπάθησε το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση, δυστυχώς μάταια, για την ώρα να αλλάξει λίγο το δικαστικό σύστημα, έτσι ώστε αυτό το σάπιο δικαστικό σύστημα να έρθουν περισσότερο δεξιοί παρά αυτά τα ακροαριστερά στοιχεία στις θέσεις εξουσίας. Αλλά τώρα προσέξτε τι γίνεται. Και μάλιστα με τον συγκεκριμένο τρομοκράτη, μάλιστα η οικογένειά του, ενώ υπήρχε απαγόρευση από την κυβέρνηση
να του κάνουν εκδηλώσεις ως ήρωα στο χωριό του, που είναι μέσα στο Ισραηλινό έδαφος, προσέξτε, δηλαδή είναι καθαρά Ισραήλ. Λοιπόν, οι ίδιοι, η οικογένειά του, χτίσαν ολόκληρη σκηνή για να έρχονται, πώς το λένε, οι διάφοροι φίλοι του, η οικογένειά του, οι διάφοροι οπαδοί της τρομοκρατίας, να έρθουν να κάνουν, πώς το λένε, εκδήλωση υπέρ του τρομοκράτη. Λοιπόν, και δόξα τω Θεώ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Μπενγκβίρ, έδωσε εντολή στην αστυνομία να έρθει και να τους διαλύσει το πάρτι, να τους διαλύσει όλη αυτή τη σκηνή. Και έχουν βγει κάποιες σκηνές όπου φωνάζουν, καρίζουν οι Άραβες, οι ψευτοπαλαιστίνοι, η οικογένειά του κτλ. Τους ρίχνουν και δακρυγόνα. Και έτσι, ναι, αυτές οι σκηνές πρέπει να δείχνονται παγκόσμια, γιατί κλαίγονται τώρα οι Άραβες και σου λένε, τι μας κάνουνε. Αλλά έτσι πρέπει και εμείς να τις δείχνουμε αυτές τις σκηνές και να λέμε, ναι, έτσι θα κάνουμε σε κάθε τρομοκράτη και σε κάθε υποστηρικτή του. Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας. Αλλά τώρα πιάνομαι σε αυτή την καθηγήτρια, σε αυτό το σκουλίκι που ακούει στο όνομα Ανάτ Ματάρ. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η μόνη. Αυτή είναι το αληθινό βρωμερό πρόσωπο της Ισραηλινής αριστεράς στο Ισραήλ. Όταν λέω ότι είναι προδότες, αυτό εννοώ. Οι άνθρωποι είναι πουλημένοι. 100%. Μισούν τον εβραϊκό λαό εκ των έσω. Είναι εχθροί του εβραϊκού λαού. Εβραίοι αντισημίτες. Αυτό είναι, εβραίο αντισημίτες. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο καλυμμένοι, υπάρχουν κάποιοι που είναι εντός αυτό που βλέπετε. Ανοιχτοί αντισημίτες. Ανοιχτοί οπαδοί της Ισλαμικής Τρομοκρατίας. Ανοιχτοί οπαδοί της Χαμάς. Αλλά δυστυχώς, ενώ είναι πολύ λίγοι μέσα στο λαό, έχουν στα χέρια τους θέσεις εξουσίας. Που τόσα χρόνια η Ισραηλινή δεξιά φοβάται να τους ξυλώσει. Γιατί αυτά τα σκουλίκια, τα προδοτικά αριστερά σκουλίκια, έχουν επάνω τους, έχουν από πίσω τους, την υποστήριξη του Σόρος, την υποστήριξη των liberals παγκοσμίως, την υποστήριξη επιτελείων Biden και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Γι' αυτό να μην μου ξαναπεί κανείς ότι δεν υπάρχουν, ότι οι αριστεροί στο Ισραήλ είναι πατριώτες ή ότι οι αριστεροί στο Ισραήλ είναι καλά παιδιά και είναι, απλά έχουν διαφορετικές ιδέες, είναι ειρηνιστές. Όχι. Οι αριστεροί στο Ισραήλ. Τώρα δεν θέλω, υπάρχουν κάποιοι αριστεροί στο Ισραήλ οι οποίοι είναι απλά βλάκες. Αλλά οι περισσότεροι, το hardcore της ηγεσίας τους είναι προδότες. Αυτό είναι. Είναι εβραιοαντισημίτες. Και μάλιστα είναι οι χειρότεροι αντισημίτες, ακόμα και από τους Ναζί, και ακόμα τους και από τους Νεοναζί, και ακόμα την ίδια τη Χαμάς. Για μένα, αυτή η αριστερή, σαν αυτή την καθηγήτρια, αυτό το είδος αριστερών, είναι χειρότερη από τη Χαμάς. Χειρότερη. Χειρότερη. Χειρότερη και από το Ιράν, χειρότερη και από τον Χίτλερ. Ναι, γιατί όταν είσαι, υποτίθεται, ανήκεις σε ένα λαό, και υποστηρίζεις με τέτοιο μίσος τους χειρότερους φωνιάδες του λαού σου και λες ότι ανήκεις στον εχθρό και όχι στο λαό σου, είσαι πιο ποταμός από τον εχθρό. Για να καταλάβει ο απλός Έλληνας πολίτης. Είναι να έρχεται, τα βλέπουμε αυτό και στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν, αλλά το κάνουμε έτσι πιο έντονο το παράδειγμα. Είναι να έρχεται τώρα ένας αριστερός ο οποίος έχει εξουσία στα χέρια του στην Ελλάδα και να λέει ότι υποστηρίζει 100% την Τουρκία και ότι εύχεται, ότι υποστηρίζει τους γκρίζους λύκους στην Τουρκία, αν το πάμε και πιο έτσι, και τον Ερδουάν στην Τουρκία και εύχεται ότι ο Ερδουάν και οι γκρίζοι λύκοι να έρθουν να σφάξουν τους Έλληνες. Okay? Και αυτός ο τύπος να έχει εξουσία μέσα στο ελληνικό κράτος. Και κατά τα άλλα να τον παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως ειρηνιστή, ως ανθρωπιστή. Όχι. Η αριστερά δεν είναι ανθρωπιστές. Είναι οι χειρότεροι απάνθρωποι.
Η αριστερά δεν είναι ειρηνιστές. Τα χέρια τους είναι αιματοβαμμένα με το αίμα το ίδιο τους του λαού. Και το ξαναλέω, η Ισραηλινή αριστερά μας έφερε στα κεφάλια μας την 7η Οκτωβρίου. Η Ισραηλινή αριστερά μας έφερε στα κεφάλια μας τις καταραμένες προδοτικές συνθήκες του Όσλο. Η Ισραηλινή αριστερά είναι εκείνη η οποία ακόμα δίνει δύναμη στο να υπάρχουν οι ψευτοπαλαιστίνοι και η ψευτοπαλαιστινική τρομοκρατία και να μας συνεχίζει να μας δολοφονεί. Και γι' αυτό, για να υπάρξει μια αληθινή λύση στο όλο πρόβλημα της στη Μέση Ανατολή, φυσικά πρέπει να πολεμηθεί και να καταστραφεί εντελώς το ψευτοπαλαιστινιακό ψέμα, ο ψευτοπαλαιστινιακός λαός και να πεταχτεί εντελώς έξω από όλη τη γη του Ισραήλ. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια μέρα. Αυτό είναι το ένα θέμα, όπως είπαμε. Και φυσικά όχι, δεν είναι μόνο πρέπει να καταστραφεί και η Χαμάς και η Φάταχ και όλοι αυτοί. Αλλά μαζί με το αυτό πακέτο πρέπει να έρθει ότι τα δεκανίκια της Ισλαμικής Τρομοκρατίας μέσα στο Ισραήλ, αυτά τα δεκανίκια που υποστηρίζουν την Ισλαμική Τρομοκρατία και τους ψευτοπαλαιστίνιους, δηλαδή η αριστερά του Ισραήλ, θα πρέπει να ξυλωθεί από τις θέσεις εξουσίας που κατέχει. Και αν κάποιοι από αυτούς τους αριστερούς κατέχουν ισχυρές θέσεις και έχουν τέτοια ιδεολογία, δεν αρκεί μόνο να ξυλωθούν. Γιατί το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ για την ώρα δεν έχει κάνει τίποτα εναντίον αυτής της καθηγήτριας. Όπως δεν έχει κάνει και πιο πριν τίποτα εναντίον της. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι αριστεροί, οι πιο ακραίοι ακόμα, δεν πρέπει μόνο να ξυλωθούν, θα πρέπει να καθίσουν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για εσχάτη προδοσία. Και άλλοι να σταλθούν είτε στα μπουντρούμια και άλλοι στις κρεμάλες. Αυτό. Και κάποιοι άλλοι εξορία, εντελώς. Πέταγμα έξω από όλη τη γη του Ισραήλ. Ως ανεπιθεί με τα εχθρικά στοιχεία. Ναι, αυτοί και οι οικογένειές τους. Και όσοι τους υποστηρίζουν. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, το Ισραήλ θα καταστραφεί. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, η Δύση θα καταστραφεί. Πρέπει να βάλουμε ένα φραγμό σε αυτή την προδοτική αριστερά παγκοσμίως. Σε όλη τη Δύση. Δυστυχώς όμως, βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός Νετανιάου, πρέπει όμως να νικήσουμε, γιατί όπως είπαμε ο σκοπός είναι να νικηθεί η Χαμάς, τουλάχιστον για την ώρα, να νικηθεί η Ισλαμική Τρομοκρατία και ναι, και να νικηθεί το ίδιο το Ιράν. Γιατί αν δεν νικηθεί το Ιράν και όλες αυτές οι, πώς το λένε, όλα τα πλοκάμια του, είτε είναι η Χαμάς, είτε είναι η Φάταχ, είτε είναι η Χεζμπάλα και ούτω καθεξής, θα πληρώσουμε ένα πολύ βαρύ τίμημα. Όχι μόνο σαν Ισραήλ, όχι μόνο σαν εβραϊκό έθνος, αλλά και σαν χριστιανική Δύση γενικότερα. Μαζί με αυτό όμως, πρέπει να νικηθεί το Ιράν, αλλά πρέπει να νικηθεί και η βρωμερή, προδοτική, εθνομηδενιστική, liberal, ψευτολίμπεραλ, αριστερή, λέλαπα και καταστροφική αυτή ιδεολογία που πριονίζει ανεπανόρθωτα τις ρίζες και τις ρίζες και τα θεμέλια της Δύσης, του δυτικού κόσμου, των χριστιανικών εθνών και του εβραϊκού κράτους. Αλλά είμαστε εδώ λοιπόν και θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ως πατριώτες Ισραηλινοί και ως πατριώτες Εβραίοι, μέχρι τη νίκη. Μέχρι την απόλυτη νίκη. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο.